ειδικός αγαπησιάρης με αυτοσαρκασμό και βαθύ χιούμορ. Έτσι περιγράφει ο αδερφός του τον Κώστα Γραμματικάκη, που σε ηλικία 82 ετών ταξίδεψε για τη γειτονιά των Αγγέλων. Με λίγα λόγια και βαθιά οδύνη, ο Γιώργος Γραμματικάκης τον αποχαιρετά, καθώς δεν θα ξανανταμώσουν για να μοιραστούν σκέψεις και στοχασμούς. Ο αδελφός μου ο Κώστας έφυγε τα ξημερώματα για τον απέραντο κόσμο των αστεριών και της αιώνιας ηρεμίας. Εκεί τον περιμένει με αδημονία ο γιος του Αριστοτέλης, που η απώλειά του πριν από χρόνια κλόνισε τη ζωή τη δική του και όλων μας. Δύο αδέρφια που είχαν ένα ιδιαίτερο δέσιμο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλήσει για ένα αδερφό και πολύ δυσκολότερο να μιλήσει για ένα δίδυμο αδερφό. Αναφυσβητήτως υπερηφανεύομαι για την ύπαρξή του και τη δραστηριότητά του. Πολλοί θυμούνται ακόμη τον Κώστα Γραμματικάκη να γράφει με την πένα του για όσα τον απασχολούσαν και τον βασάνιζαν. Να περιφέρεται στα γραφεία της ιστορικής εφημερίδας Μεσόγειος στην οδό Χάνδακος, την οποία ίδρυσε ο πατέρας του περίπου το 1950 και κυκλοφορούσε για 60 χρόνια, την πικρία του όταν έκλεισε η ιστορική εφημερίδα, αλλά και το πάθος για τη δουλειά του. Μια και ήταν ο άνθρωπος που μοιραζόταν κάθε μέρα μαζί μας, χρόνια ολόκληρα, τις αγωνίες, τις χαρές, τις γήπες μας και δίκαια τον αποκαλούσαμε ψυχούλα. Αυτές οι λεξούλες που για σας είναι απλά σημάδια, μικρό μέρος ενός συνόλου, θέλουν κόπο, πολύ κόπο, θέλουν αίμα, θα έλεγα, για να μπουν στη σειρά τους. Οι άνθρωποι της Βικελαίας Βιβλιοθήκης έχουν πολλά να θυμηθούν για τον εμβληματικό εκδότη που υπήρξε μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του περιοδικού. Τις συμβουλές του, το χιούμορ που είχε ο Γραμματικάκης, ήταν πάντα, ό,τι ήθελε να σου πει, το έλεγε με ένα χαμόγελο. Ήταν ανάλαφρος άνθρωπος και στη σκέψη και στη συμπεριφορά και σε όλα. Πέρα από την οξυδέρκεια και την αμεσότητά του, όλοι θα θυμούνται πάντα το καυστικό του χιούμορ. Ο στενός φίλος του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη περιέγραψε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων της Κρήτη TV με τον μοναδικό του τρόπο ένα περιστατικό που βίωσε. Θυμάμαι μια φορά στη Ζηρίση προγειωθήκαμε και δεν βλέπαμε ούτε καν κάτω το διάδρομο. Δεν μπορούσαμε να το δούμε από την ομίχλη. Αυτό που λένε και έχει διαδοθεί ότι ήταν καντέμις άνθρωπος είναι η μεγαλύτερη ψευτιά που έχω ακούσει. Όπως λένε οι δικοί του άνθρωποι, το δέσιμό του ήταν σχεδόν μεταφυσικό με τη φύση και τις θάλασσες της Κρήτης. Το γεγονός που τον τσάκισε ψυχολογικά το καλοκαίρι του 2014 ήταν ο θάνατος του 38χρονου γιού του Αριστοτέλη. Εκείνη την ημέρα έγραψε συντετριμένος ότι σήμερα ο κόσμος μου θρηματίστηκε. Σύσσωμος ο πολιτικός και δημοσιογραφικός κόσμος αλλά και η τοπική αυτοδιοίκηση αποχαιρετά τον Κώστα Γραμματικάκη, ενώ οι σκέψεις και οι στοχασμοί του θα παραμείνουν πάντα ζωντανοί μέσα από την πένα του.